Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θεολόγος Δαλακλίδης. Είναι ο πατέρας της ζωής. Τώρα, τι να πει κανείς αυτό, κύριε Δαλακλίδη, η συλληπιτήρια. Τι να πούμε, κορίτσι μου, τι να πούμε. Τι να πει κανείς, δηλαδή. Τι να πει. Τι να πω, ήρθε το κορίτσι μου στο σπίτι, με ακούτε. Σας ακούμε. Ήρθε το κορίτσι μου στο σπίτι, έβαλε το κλειδί στην εξώπορτα της πολυκατοικίας και από εκεί και μετά το πήραν, το τράβηξαν, το πήγαν, το σκότωσαν, το βίασαν, τι το έκαναν, το έβαλαν φωτιά. Και βλέπουμε μέσα πάνω από το μπαλκόνι καίγεται άνθρωπος, βγήκαν από πάνω από τις οικοδομές, καίγεται άνθρωπος λέει, και ένα μηχανάκι εγώ ήταν. Τώρα ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, τι άνθρωπος ήταν. Έριξαν αυτή νερό από πάνω, έσβησαν τη φωτιά. Πήγαμε να σβήσουμε το γιο μου το μηχανάκι εγώ, γιατί από εκεί από τα ορολόγια με το λάστιχο να σβήσουμε το μηχανάκι. Τέλος πάντων ήρθε η υπερζωιστική, το έσβησε, το έκανε και μετά βλέπω εγώ τα κλειδιά της κόρης μου επάνω στην πόρτα. Και φωνάζω τη μικρή την κόρη μου, λέω αυτά τα κλειδιά τι ενός είναι, λέω. Λέει τη ζωής παπά είναι, λέει, τη ζωής μου είναι, λέει. Να σε πω άλλο. Δεν θέλω να σας κρατήσω ούτε ένα άλλο δευτερόλεπτο ταλαιπωρώντας σας. Εγώ το μόνο που θέλω από εσάς είναι αν μπορείτε να δώσετε κάποιες πληροφορίες ώστε ο κόσμος να μπορέσει να βοηθήσει, γιατί η Ξάνθη είναι μια μικρή πόλη, δεν μπορεί κάποιος να έχει δει κάτι. Δηλαδή πού πήγε πριν, σε ποιο μαγαζί πήγε, σε ποια μαγαζιά πήγε, πού πέρασε, αν μάθατε. Μπορεί όμως και κάποιος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, κύριε Δαλακλίδη, η ασφάλεια κάνει ό,τι μπορεί. Είμαι σίγουρη. Έχουν έρθει και από τη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω. Μήπως όμως κάποιος τηλεθεατής μας αυτή τη στιγμή δώσετε εσείς κάποια πληροφορία στον αέρα και, και βοηθήσει. Σωστά. Σωστά. Δεν ξέρω άλλες πληροφορίες. Πάει κάπου δεν... το δικό σας μυαλό. Όχι, γιατί δεν είχε ούτε φίλους, ούτε εραστή είχε, ούτε τίποτα είχε. Με μια φιλνάδα της που έβγαινε κάθε μέρα. Με αυτήν τώρα από εκεί και μετά στα μπαράκια το τι έκανε, δεν νομίζω να... δεν ήταν άνθρωπος, πώς να το πω, δεν ξέρω να τη χαρακτηρίσω. Ήταν καλό κορίτσι, χαμογελαστό, μέσα στο γέλιο, μέσα στη χαρά ήταν. Εσείς είχατε με κάποιον διαφορές, υπάρχει περίπτωση όχι, να... Εσείς όχι, τίποτα. Όχι, άρα όχι, πιστεύετε ότι είναι κάποιο όχι, τυχαίο κανένα, περιστατικό, τυχαίο ναι, περιστατικό. Με κανένα δεν είχαμε... διαφορά και δεν ξέρω αν ήταν δύο ή τρεις αυτοί που έκαναν ή αν είχαν καρτέρι για κάποια άλλη και χτύπησαν το δικό μου το κορίτσι. Θα πεις άμα χτυπούσαν το άλλο το κορίτσι το ίδιο δεν ήταν, το ίδιο ήταν σίγουρα. Και που πέφτει η φωτιά και η άλλα, το ίδιο ήταν. Πιστεύετε σίγουρα ότι την περίμεναν έξω από το σπίτι, ότι δεν την ακολούθησαν από... Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Η κόρη σας πώς γύρισε τη νύχτα? Με τι μέσο γύρισε, με το αυτοκίνητό της? Δεν έχει αυτοκίνητο, ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανάκι. Με μια φίλη της σταμάτησαν δυο στενά πιο κάτω, έφυγε η φίλη της. Και αυτή έρθε στο σπίτι. Έβαλε το κλειδί στην πόρτα και από εκεί και μετά έγινε αυτό που έγινε. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να τα ακολούθησε τα κορίτσια δεν από ξέρω, το κέντρο πω, που διασκέδαζαν ξέρω, το από βράδυ? Ό,τι είπαν δεν είχαν τίποτα τέτοιο. Δηλαδή η φίλη της που μιλήσατε σας είπε ότι δεν αισθάνεται ναι, ότι υπήρχε. Δεν είχαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα. Δεν είχαν τίποτα και έκαναν και έδωσε και κατάθεση το παιδί. Σε ποια μαγαζιά, ξέρετε που πήγανε το βράδυ, σε ποια μαγαζιά? Δεν ξέρω κορίτσι μου, δεν ξέρω τι να σε πω. Και πήγαινα σε κέντρα με μπουζούκια και τέτοια, σε καφετέρες πήγαιναν ο συνήθως. Και προφανώς η πόλη σας είναι μικρή πόλη, είναι ασφάλεια, μικρή ένιωθε είναι το κορίτσι. Είναι η πόλη που έχει μεγαλώσει, περπάτησε σίγουρα μέχρι το σπίτι. Σίγουρα, σίγουρα. Έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα στην πόλη σας, υπάρχουν... Είναι το πρώτο έγκλημα εγώ νομίζω που έγινε αυτό εδώ. Τόσο άγριο έγκλημα. Δεν νομίζω να έγινε άλλο πουθενά. Τουλάχιστον στη Θράκη δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Κύριε Δαλακλήδη, δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο στο τηλέφωνο, γιατί είστε πολύ, πολύ βασανισμένος και πολύ... Δηλαδή, έχετε όλοι μας την αγάπη και την στήριξη. Και αν μπορούμε κάτι να προσφέρουμε μέσω της δημοσιοποίησης, αν έστω και μία μικρή πληροφορία έρθει εδώ στο κανάλι μας και βοηθήσει τώρα αυτές τις κρίσιμες ώρες μετά το έγκλημα, μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να πιαστούν αυτά τα κτίρια. Να είστε καλά. Συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά.